Καλησπέρα. Είμαι η Ελευθερία Χασιώτη και στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμμένης Επεξεργασίας που διδάσκει ο κύριος Μινάς Δασαγένης στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας, έχω καταγράψει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης της Εξεταστικής Ιουνίου 2020 που αντιστοιχεί στο πρώτο θέμα. Και η εκφώνηση λέει το εξής. Έστω έχουμε τρεις διεργασίες που εκτελούνται παράλληλα, χωρίς αμοιβαίο αποκλεισμό και έχουν τους παρακάτω κώδικες. Να αναγράψετε όλες τις πιθανές τιμές που μπορούν να εμφανιστούν στην κονσόλα, στον πίνακα που ακολουθεί. Προσθέστε γραμμές. Χωρίς αμοιβαίο αποκλεισμό σημαίνει ότι ο αποκλεισμός μιας διεργασίας από κάποια ενέργεια, η οποία ταυτόχρονα επιτελείται από κάποια άλλη, δεν ισχύει. Πάμε λοιπόν να δούμε σιγά σιγά τα βήματα επίλυσης. Αρχικά, θα πρέπει να χωρίσουμε atomic blocks. Τα atomic blocks είναι ατομικές διεργασίες όπου κάθε κομμάτι μπορεί να εκτελεστεί μόνο. Ένα τέτοιο κομμάτι είναι το A ίσον 0, ένα άλλο το B ίσον 5, ένα άλλο το C ίσον 1, ένα άλλο το B, C, ένα άλλο το A, C, ένα άλλο το B συν 1 και ένα άλλο όλο μαζί το A, B συν 1. Συνολικά, έχουμε 7 atomic blocks, δηλαδή αδιάσπαστα block εκτέλεση. Το κάθε atomic block μπορούμε να το ονομάσουμε με ένα γράμμα. Για παράδειγμα, με το X ονομάζουμε το A ίσον 0, με το Y το B ίσον 5, με το Z το C ίσον 1, με το W το B, C, με το R το A, C, με το T το B συν 1 και με το Q το A, B συν 1. Υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος δυνατοτήτων, διότι παραπάνω έχουμε 7 atomic blocks που μπορούν να εκτελεστούν με οποιονδήποτε συνδυασμό, αρκεί η εντολή print να βρίσκεται κάθε φορά μετά την αντίστοιχη εντολή της ίδιας διεργασίας. Άρα πρέπει να ελέγξουμε τις εξαρτήσεις. Για παράδειγμα, η εντολή print B, C για να εκτελεστεί, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχει πρώτα εκτελεστεί το A ίσον το 0. Για να εκτελεστεί το print A, C, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχει εκτελεστεί το B ίσον 5 πρώτο. Μετά, για το print A, B συν 1, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχει εκτελεστεί πρώτο το C ίσον 1. Για τον υπολογισμό των συνδυασμών, η πρώτη εκτέλεση θα πρέπει να είναι ή το α, ή το β, ή το C. Επομένως, 3. Μετά, από τις υπόλοιπες 5 τιμές που βγαίνουν, έχουμε αντίστοιχα 5, 4, 3, 2, 1. Επομένως, συνολικά το πλήθος των συνδυασμών είναι 3, 5, 4, 3, 2, 1. 360 συνδυασμοί. Οπότε, σε μια πλήρη ανάπτυξη ο πίνακας θα έχει 360 γραμμές. Ενδεικτικά, επιλέγουμε να τοποθετήσουμε 3 γραμμές από τους 360. Όπως είδαμε και στην αρχή, ονομάζουμε με ένα γράμμα το κάθε κομμάτι των atomic blocks. Επομένως, έστω ότι έχουμε τη σειρά X, Y, Z, W, R, T, Q, η οποία θα χρησιμοποιηθεί και ως σχόλιο της πρώτης σειράς του πίνακα μας και θα εμφανιστούν οι εξής τιμές. Το X είναι από τη διεργασία 1, A ίσον 0. Το Y είναι από τη διεργασία 2, B ίσον με 5. Το Z είναι από τη διεργασία 3, C ίσον με 1. Το W είναι από τη διεργασία 1, print B, C. Για το B και το C έχουμε τιμές, επομένως εκτιμούμε το 5 και το 1, αντίστοιχα. Το R είναι από τη διεργασία 2. Print A, C. Το A είναι 0, το C είναι 1. Το T είναι από τη διεργασία 3, B συν 1, το B είναι 5 και 1, 6. Το Q είναι από τη διεργασία 3, print A, B συν 1. Το A έχει την τιμή 0 και το B συν 1 την τιμή 6. Επομένως, στην πρώτη γραμμή του πίνακά μας θα βάλουμε το 5 και το 1, το 0 και το 1, το 0 και το 6. Επομένως, στην εκτύπωση από τη διεργασία 1 έχουμε το 5 και το 1, στην εκτύπωση από τη διεργασία 2 έχουμε το 0 και το 1, στην εκτύπωση από τη διεργασία 3 το 0 και το 6 και ως σχόλια έχουμε τη σειρά των διεργασιών. Προσέχουμε ότι σε κάθε εκτύπωση έχουμε 2 αριθμούς κάθε φορά. Πάμε τώρα να δούμε την επόμενη σειρά. Έστω τώρα ότι έχουμε τη σειρά διεργασιών X, W, Y, R, Z, T και Q. Στη διεργασία X είναι η διεργασία 1, A ίσον 0. Το W είναι η διεργασία 1, print B, C. Για το B και το C όμως ακόμα εδώ δεν έχει εκτελεστεί κάποια αρχική τιμή. Επομένως έχουμε δύο άγνωστες τιμές, δύο ερωτηματικά, σκουπίδια δηλαδή στην ουσία. Το Y
είναι από την εργασία 2, B ισούμε 5. Το R είναι από την εργασία 2, print A, C. Για το A έχουμε τιμή, την 0. Για το C δεν έχουμε, επομένως πάλι ερωτηματικό. Το Z είναι από την εργασία 3, C ισούμε 1. Το T είναι από την εργασία 3, B συν 1, 5 και 1, 6. Το Q είναι από την εργασία 3, print A, B συν 1. Το A έχει την τιμή 0 και το B συν 1 έχει την τιμή 6. Επομένως, η δεύτερη γραμμή μας θα έχει δύο ερωτηματικά, μετά 0 και ερωτηματικό και μετά 0 και 6. Επομένως, εκτύπωση από την εργασία 1 έχουμε τα δύο ερωτηματικά, εκτύπωση από την εργασία 2, 0 και ερωτηματικό, εκτύπωση από την εργασία 3, 0 και 6. Ως σχόλιο, τη σειρά των διεργασιών και πάλι. Να αναφέρουμε, όπως είπαμε, ότι οι αρχικές τιμές που είναι άγνωστε συμβολίζονται με ερωτηματικό ή με χ. Εμείς εδώ χρησιμοποιούμε το ερωτηματικό. Έστω τώρα ότι έχουμε τη σειρά διεργασιών Z, T, X, W, Y, R και Q. Το Z είναι από τη διεργασία 3, C ίσον 1. Το T είναι από τη διεργασία 3, B συν 1, που είναι ερωτηματικό, γιατί δεν έχουμε κάποια αρχική τιμή για το B. Το X είναι από τη διεργασία 1, A ίσον 0. Το W είναι από τη διεργασία 1, print B, C. Για το B δεν έχουμε κάποια αρχική τιμή, επομένως μπαίνει ερωτηματικό. Για το C έχουμε το 1. Στο Y είναι από τη διεργασία 2, B ίσον 5. Το R είναι από τη διεργασία 2, print A, C. Για το A έχουμε την τιμή 0 και για το C έχουμε την τιμή 1. Το Q είναι από τη διεργασία 3, print A, B συν 1. Το A έχει την τιμή 0 και για το B συν 1, επειδή όταν κάναμε αυτή την πράξη δεν είχαμε κάποια αρχική τιμή, στα σκουπίδια προσθέτουμε σκουπίδια, επομένως είναι πάλι ερωτηματικό. Οπότε η τρίτη γραμμή του πίνακά μας θα έχει το ερωτηματικό και το 1, το 0 και το 1, το 0 και το ερωτηματικό. Πάμε άρα και συμπληρώνουμε εκτύπωση από διεργασία 1, ερωτηματικό και 1, εκτύπωση από διεργασία 2, 0 και 1, εκτύπωση από διεργασία 3, 0 και ερωτηματικό. Και ως σχόλιο, τη σειρά εκτέλεσης των διεργασιών. Έτσι συμπληρώθηκε ο πίνακάς μας και παρατηρούμε ότι οι τρεις συνδεκτικές γραμμές του πίνακά μας συμπληρώθηκαν με επιτυχία, γιατί σε μια πλήρη ανάπτυξη θα ήταν 360 συνδυασμοί, όπως είπαμε. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η επίλυση της άσκησης. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.